και μ' ακούσανε να παίζω. Μου λένε, τραγούδησέ τα. Εγώ λέω, δεν ξέρω να τραγουδάω. Τι θα πει δεν ξέρεις? Πώς τα έγραψες? Τα έχω γράψει έτσι, αλλά δεν ξέρω. Τα τραγουδάω βέβαια, αλλά όχι, δεν είναι ωραία. Μα έτσι, μα αλλιώς. Επιτέλους με βάλανε και τραγούδισα για πρώτη φορά το «Έπρεπε να αρχώσουν μάγκα μες στον τεκέ μας». Μόλις το τραγούδισα, εμείνανε άναυδοι. Εγώ δεν πίστευα ότι είχα καλή φωνή, γιατί όταν πήγαινα σχολείο στην οδική, με είχαν στη δεύτερη φωνή. Το έβγαλα το τραγούδι και έγινε ανάρπαστο από τον κόσμο. Το έμαθε και ο Σαραντόπουλος. Παίρνει δρόμο, έρχεται εκεί, βλέπει το καφενείο το δικό μου, βλέπει και τον Πάτη μέσα και τον ψήνει τον Πάτη και του λέει, δεν μπορείς να τους μαζέψεις, να τους φέρεις στο μου. Να παίζουν το βράδυ στο μαγαζί το δικό μου. Εκεί. Ο Πάτης αυτό έκανε. Την άλλη μέρα παίρνει τον Μάρκο, παίρνει το Στράτο, τον Ανέστο το Δελιά και αυτός τέσσερι και πάνε Σαραντόπουλο, βάζουν μια πόρτα από μια παράγκα χάμου, πλήθρες, μια κουρελού απάνω. Και αρχινάνε να παίζουν οι τέσσερι τους. Δυο μπουζούκια, ένας μπαγλαμάς και μια τζουράς. Γκράκα κρούκα όλοι μαζί να πούμε, ο κόσμος μαζευόταν, όλοι πρόσφυγοι εκεί, το ούζο έρερε κάθε βράδυ, δουλειά πολύ. Τη μουσική την ωφέλησαν οι πρόσφυγες. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μαθημένοι να δουλεύουν και να γλεντάνε. Μπορεί να δούλευε όλη τη βδομάδα σαν σκύλος, αλλά το Σαββατοκύριακο πήγαινε να γλεντήσει, να βγει, να πάει, να δείξει, να κάνει. Όχι μοναχός του, να πάρει και την οικογένειά του. Και κοντά στους πρόσφυγες μάθαν και οι δικοί μας τώρα. Στο Κερατζάκι, στην Ανάσταση, ήταν ένα άλλο μαγαζί που παίζανε σμυρνέικη μουσική. Πώς την έφτιαξε τη δουλειά δεν ξέρω, εκεί το Σαραντόπουλο το βράδυ τον σταματάει η αστυνομία. Δουλειάνε άδεια, δεν ξέρω πώς, τι έγινε, δεν ξέρω. Σταμάτησε. Μετά από 2-3 μέρες, τον Πάτη και αυτούς τους παίρνει ο Κερατζάκης εκεί πάνω. Να σας πω ότι έγινε παζουλισμός, κατεβαίναν από την Αθήνα από όλο τον κόσμο να ακούσουν τα μπουζούκια. Να ακούσουν τον Ανέστο, τον Δηλιά, τον Μάρκο, τον Στράτο και τον Πάτη. Ύστερα έκανα το μαγαζί στα άσπρα χώματα. Εγώ με δικά μου κεφάλαια. Δεν μπορώ να σας παραστήσω τι κόσμος ήταν εκεί πέρα. Και γλεντούσαν όλη νύχτα. Αλλά η αστυνομία και το τμήμα δεν μ' άφησε. Ήπρεπε να γίνω εγώ άνθρωπός τους. Και πήρα την απόφαση να το κλείσω, να τελειώσει αυτή η υπόθεση και να ησυχάσω πλέον. Αποφάσισα να ταξιδέψω στη Σύρα για πρώτη φορά που είχα 20 χρόνια να την είδω. Εγώ αγαπητέ μου τον εγγονώσα το 36 που είχε έρχει εδώ πέρα. Και αφού έμαθα ότι είχε, πήγα στο καφενείο και τον έβρα. Και έκανε παρέα με τα αφεντικού μου το γιο. Και λόγω που γνωριστήκαμε με τα αφεντικού μου το γιο, με σήκανε τους πάρω χασίσι. Και τους έφερα και στο μαγαζί που παίζανε. Από τότε τον αγάπησα περισσότερα από ότι τον άκουγα πριν με συζήτηση. Και σαν με τώρα αυτόν ξακουθάω και ακούω και τον αγαπάω ώστε να πεθάνω. Και θα πεθάνω με τη φωτογραφία που είμαστε μαζί κυρίω. Και όταν γύρισα στον Πειραιά, έγραψα και τη Φραγκοσυριανή. Τόσο πολύ που τον Μάρκο τον ακούγανε σαν θεό τους όλοι. Του άρεσε που παίζει στα κέντρα, τον αγάπησε ο κόσμος. Όλοι για τον Μάρκο λέγανε, του Μάρκου, πάμε στον Μάρκο, στον Μάρκο, στον Μάρκο, στον Μάρκο. Ήμουν, είπαμε, μουσικός. Αν δεν δούλευα σε μαγαζί, εγύριζα σε διάφορες επαρχίες.
Μετά τις περιοδίες με περίμενα να πάω στην Αθήνα, στο Βοτανικό. Εκεί στο δάσος ο Αντώνης ο Βλάχος είχε ένα μαγαζί, μπαρ, σε μια μάντρα, στις γραμμές του σιδηροδρόμου, και άρχισα να κάνω την ορχήστρα μου. Ωρες με πρέπει ο Λούλας, ωρες Αθήνα θα ο. Ωρες με πρέπει ο Λούλας, ωρες Αθήνα θα ο. Ωρες με ρίχνει σε ταλκά κι ανθρώπου δεν μιλάω. Ωρες με ρίχνει σε ταλκά κι ανθρώπου δεν μιλάω. Οι τεκέδρες, οι ερημικές τοποθεσίες στάθηκαν το μουσικό σχολείο και το μυστικό, θα λέγαμε, για τον Μάρκο, που με τα μέλη κατά καιρούς της θρυλικής συντροφιάς του Πειραιά έπαιζαν εκεί, προσπαθώντας μέσα από και από ειδονιστικούς δρόμους απολαύσεων κατά την επίρρεια του χασίς να δραπετεύσουν, να απολυτρωθούν από πάθη, συμφορές, βάσανα. Το μόνο σχολείο ήταν ο Τεκές. Άκουγα τους παλιούς και έπαιζα. Όταν πήγαινα αργά-αργά στο σπίτι, μεθυσμένος από το χασίσι, έμπαινα σιγά-σιγά στη ζούλα για να μην ξυπνήσω τον πατέρα μου, γιατί τον αντρεπόμουνα. Ένιωθα ότι δεν ήθελα να τον κοιτάξω στα μάτια, που δείχνανε όλο του τον πόνο για μένα. Όμως, έτσι ήταν γραφτό μου σε αυτή την ψεύτικη ζωή. Στο στρατό, το πειθαρχείο ήταν το μέρος το ονειρόδες για μένα, για να κάνω ό,τι γουστάριζε η ψυχή μου. Πρώτα-πρώτα είχα μαζί μου τον Μπαγλαμά. Εφούμερνα, έκανα κουμάντο και έπαιρνα κύχα. Πάω εκεί εθελοντής. Εκεί είμαι ήσυχος. Τα ρίχνω όλα ένα μπαρά. Ούτε αν θα απολυθώ, ούτε αν είμαι φαντάρος, ούτε γυναίκα, ούτε μάνα, ούτε μπαμπά, ούτε τίποτες. Είμαι μαστούρης.